Πρώτη συνταγή για σήμερα, ψαρονέφρι με τσάτνεϊ ανανά. Δεν σας βρίζω, δεν σας μιλάω άσχημα, αυτό που θα φτιάξουμε είναι μοναδικό. Το τσάτνεϊ ουσιαστικά είναι μία μαρμελάδα που χρησιμοποιείται αμυγός για αλμυρά φαγητά, δεν είναι μία μαρμελάδα που βάζουμε στα γλυκά μας. Και θα σας δείξω το πιο νόστιμο, εντυπωσιακό τσάτνεϊ με το πιο ζουμερό ψαρονέφρι που έχετε δοκιμάσει. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το ψαρονέφρι με τσάτνεϊ ανανά θα χρειαστούμε. Για το τσάτνεϊ, 250 γραμμάρια νερό, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, μία πιπεριά τσίλι, μισό κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά, ένα κουταλάκι του γλυκού κάρι, 4 λοβούς κάρδαμο, ένα στικ κανέλας, ένα κρεμμύδι, 50 γραμμάρια κρέμα βαλσάμικο με ρόδι παν, 600 γραμμάρια φρέσκο ανανά και αλάτι. Για το ψαρονέφρι θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια ψαρονέφρι, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 2 κλονάρια δεντρολίβανο, 2 σκελίδες σκόρδο και 3 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσάμικο με ρόδι παν. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε πλιγούρι, δυόσμο, δεντρολίβανο, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το τσάτνεϊ. Παίρνουμε στο τηγανάκι μας wok ή κατσαρολάκι και ρίχνουμε όλα μας τα υλικά. Το νερό, τη ζάχαρη. Δεν χρειάζεται να το θερμάνουμε. Καθόλου. Το τσίλι θα το ρίξετε έτσι όπως είναι και μετά το φερείτε. Σε περίπτωση που θέλετε να είναι αρκετά καυτερό, τι κάνουμε. Το ψιλοκόβουμε, φίλε. Εντάξει. Και το ρίχνουμε μέσα ψιλοκομμένο. Εκεί πέρα δεν μπορούμε να το βγάλουμε, θα μείνει και θα είναι καυτερό. Οπότε ρίχνω την πυριά μέσα και εδώ πέρα τι έχω. Αχ. Είναι δύο κίτρινα. Θα σε βοηθήσω. Το ένα είναι κουρκουμά, το άλλο είναι κάρι. Ποιο είναι τι. Κουρκουμά είναι το δεξί. Όχι, κουρκουμά είναι το πιο κίτρινο. Οπότε κούρκουμα και κάρι. Και άμα δεν έχετε κάτι από τα δύο, βάλτε την ίδια ποσότητα από το άλλο για να συμπληρώσετε. Λοιπόν, κάρδαμο, κανέλα και κρεμμύδι. Το ψιλοκόβουμε. Μπορείτε να βάλετε και 2 και 3 και 4, δεν θα αλλάξει καθόλου τη γεύση. Ίσα-ίσα θα σας δώσει περισσότερη ποσότητα. Είναι πιο οικονομικό. Α, το tip της ημέρας είναι αυτό. Φτιάξτε περισσότερη ποσότητα τσάτνεϊ πώς, απλά προσθέτοντας περισσότερο κρεμμύδι. That's it. Γιατί το κρεμμύδι καθώς θα βράσει, θα καραμελώσει, θα γίνει και αυτό μαρμελάδα και ουσιαστικά θα γίνει περισσότερο το τσάτνεϊ μας. Οπότε, έχω βάλει όλα μας τα υλικά. Το τσάτνεϊ πάντα έχει αυτή τη γλυκόξινη γεύση. Πάντα χρειαζόμαστε και ζάχαρη, πάντα χρειαζόμαστε και ξύδι. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κρέμα βαλσάμικο με ρόδι παν Ζαφυρόπουλος. Παράγεται από συμπυκνωμένο μουσο σταφυλιών και φυσικό χυμό ροδιού. Χωρίς προσθήκη ζάχαρης και νερού. Οπότε, θέλουμε 50 γραμμάρια, χρειαζόμαστε ξύδι μέσα στη συνταγή μας. Το ρίχνουμε μέσα εδώ. Βάλαμε την κρέμα βαλσάμικο με ρόδι και θα ρίξουμε μέσα και τον ανανά μας και αυτά τα δύο, το ένα θα συμπληρώσει το άλλο. Λοιπόν, τώρα, ο ανανάς, πώς τον καθαρίζουμε, ξέρεις? Αποκλείεται να μην ξέρετε, ρε παιδιά. Δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή, αν με δουλεύετε. Δηλαδή, είναι πραγματικά αδιανόητο να μην ξέρεις πώς κάνουμε ένα ανανά, πώς το καθαρίζουμε. Δεν έχεις πάρει ποτέ ανανά σπίτι σου? Πάρα πολλές φορές, θα το καθαρίζει η γυναίκα. Κομπόστα. Έλα, Παναγία μου. Βρε, εδώ πέρα χρειαζόμαστε φρέσκο για να κάνουμε τη συνταγή. Λοιπόν, ο ανανάς είναι πολύ εύκολο να καθαριστεί και θέλουμε έναν πολύ όριμο ανανά. Όσο πιο πράσινο είναι ο ανανάς εξωτερικά, αυτό το χρώμα, σημαίνει πως είναι άγουρος. Εμείς ψάχνουμε ανανά που να έχει αυτό το χρώμα, το ξανθό. Δεν θέλουμε πολύ πράσινο, δεν θέλουμε να είναι όριμος για να έχει περισσότερη γεύση. Λοιπόν, αυτό έτσι όπως είναι. Γιατί αυτό, Κυριακή? Γιατί το όριμος έχει περισσότερη γεύση, το είπα, δεν άκουγες? Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την μπανάνα. Πού βρισκόσουνα? Λοιπόν, αυτό πάει στα σκουπίδια. Αυτό πάει στα σκουπίδια και κόβουμε και την κάτω πλευρά μας. Εδώ. Και έτσι όπως είναι, θα πάρετε το μαχαίρι σας και πολύ, πολύ σιγά θα κόψετε το γύρω-γύρω. Προσέξτε, δεν θέλουμε να χάσουμε το μισό ανανά. Θέλουμε να κρατήσουμε τη σάρκα του. Οπότε αυτά τα μαυράκια που βλέπετε εδώ πέρα, μην σας φοβίζουνε. Σας φοβίζουνε. Ναι, αλλά άμα πάρεις κουμπόστα δεν γίνεται αυτή η συνταγή. Στο λέω για να το ξέρεις. Λοιπόν, κόβουμε τον ανανά μας. Άμα δεν σ' αρέσει η διαδικασία, να μην μαγειρεύεις. Σκοπός είναι στη μαγειρική να χαιρόμαστε το όλο πράγμα και να μαγειρεύουμε και να χαιρόμαστε. Άμα είναι να τα παίρνουμε όλα έτοιμα, τι να το κάνουμε? Πάντως, Κυριάκη, θα το δοκιμάσω με τα ανανά. Πάντως, Κυριάκη.
Μου θύμισες σαν όταν ήμασταν στο δημοτικό, στο σχολείο. Πηγαίναμε στο κηλικείο και λέγαμε Θείο, μία τυρόπιτα, δύο μαστίγες στο πέντε και ένα γαριδάκι, τυρογαριδάκι. Λοιπόν, τώρα υπάρχει η εύκολη και η δύσκολη λύση για να βγάλουμε αυτά τα μαύρα ματάκια που βλέπετε εδώ πέρα. Η εύκολη είναι η εξής: να πάρουμε το μαχαίρι μας και να κόψουμε αρκετά μέχρι που να τα εξαφανίσουμε. Αλλά τι κάνουμε? Ναι, αλλά τόσο βγάζουμε τόσο πολύ φύρα, αν το κόψω όλα. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι φύρα. Και δεν θέλουμε να έχουμε φύρα, γιατί ο ανανάς είναι ακριβώς και πάρα πολύ γευστικός για να το χάσουμε. Οπότε, αυτό που κάνουμε είναι το εξής: παίρνουμε ένα μαχαίρι και άμα μπορέσετε να παρατηρήσετε, τα ματάκια εδώ πέρα, έτσι όπως τα λέμε, έχουν μία συγκεκριμένη κλίση. Κοιτάξτε, πάντα πάνε διαγώνια. Τα βλέπετε? Οπότε αυτό που κάνουμε είναι το εξής: παίρνουμε το μαχαίρι μας, εδώ, ξεκινάμε από πάνω, εδώ και εδώ και εδώ, και μετά γυρνάμε εδώ και ουσιαστικά αφαιρούμε τα μάτια έτσι. Ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κερδίζουμε το μέγιστο δυνατό από τον ανανά. Οπότε τώρα θα περιμένετε λίγη ώρα μέχρι να τελειώσω όλο μου τον ανανά. Το τσάτνι είναι μια γλυκιά και αρωματική μαρμελάδα από φρούτα ή λαχανικά. Η λέξη προέρχεται από την ινδική λέξη τσάτνι, που σημαίνει έντονα καρικευμένο. Παρασκευάζεται με βάση τη ζάχαρη και το ξύδι, τα οποία είναι συντηρητικά. Για το λόγο αυτό, μπορεί να διατηρηθεί σε κλειστή συσκευασία για 2 χρόνια ή αν ανοιχτή για αρκετούς μήνες στο ψυγείο. Και τώρα ήρθε η ώρα να ψιλοκόψουμε τον ανανά μας. Κόβουμε στη μέση, εδώ και μετά εδώ. Και αφαιρούμε το κοτσάνι στη μέση. Μερικές φορές το κοτσάνι τρώγεται, άμα νιώσετε ότι είναι μαλακό και δεν είναι κοτσάνι, δηλαδή σαν ξύλο, τότε κρατήστε το. Εδώ πέρα είναι αρκετά σκληρό, οπότε θα τα αφαιρέσω, όπως είναι. Τώρα, αχ τι κρίμα, έχουμε γι' αυτό. Θα κόψουμε σε ωραία κομμάτια τον ανανά μας, εδώ. Και θα προσθέσουμε μέσα. Και εδώ. Εγώ πάντα μα πάντα όταν κάνω τσάτνι, να σας πω, επειδή κάνω αρκετή ποσότητα, αυτό που κάνω πάντα μα πάντα είναι να παίρνω διαφορετικής ορίμανσης φρούτα. Άλλα θα λιώσουν τελείως και θα γίνουν μαρμελάδα, θα λιώσουν τελείως, άλλα θα μείνουν λίγο μικρά κομμάτια και άλλα θα μείνουν μεγαλύτερα κομμάτια. Οπότε έχω διαφορετικές υφές και πραγματικά δίνει την απόλυτη αίσθηση στο τσάτνι. Τώρα, όπως είναι πάει πάνω στη φωτιά, ανάβουμε το μάτι μας και από τη στιγμή που δούμε ότι αρχίζει να βράζει το μείγμα μας, μετράμε περίπου 15 λεπτάκια σε μέτρια φωτιά μέχρι που να συμπυκνωθεί και ουσιαστικά να δέσει το τσάτνι μας. Τι ξέχασα? Αλάτι. Αυτός είσαι. Αλατάκι. Και πάμε να ετοιμάσουμε το ψαρονέφρι μας. Για το ψαρονέφρι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλω ένα τηγάνι πάνω σε φωτιά. Εδώ, αντικολλητικό. Και το ψαρονέφρι μου είναι στο ψυγείο. Τέλεια! Και έχω ένα ξύλο κοπής για να ετοιμάσω το ψαρονέφρι μου. Τώρα, η ερώτηση που έχω να θέσω πάλι είναι θέμα οικονομίας. Είναι, θέλετε να καθαρίσουμε το ψαρονέφρι ή να μην το καθαρίσουμε? Να το καθαρίσουμε. Να σας πω ότι το ψαρονέφρι, αν και έχει ίνες όπως έχουν όλα τα φιλέτα, δηλαδή αυτές οι ίνες οι λευκές που φαίνονται εδώ πέρα, σε περίπτωση που αρχίζω, καθαρίζω το παραφύλετο και όλα τα υπόλοιπα, χάνω αρκετό από το ψαρονέφρι μου. Κάτι που δεν θέλω να χάνω γενικά ποσότητα. Γιατί κοιτάξτε τι πρέπει να κάνω. Για να καθαρίσω το ψαρονέφρι, πρέπει να αφαιρέσω αυτό το φιλέτο. Εδώ. Μας αρέσει αυτό? Δεν μας αρέσει. Είναι μαλακό. Η αλήθεια είναι, δεν είναι πολύ σκληρό. Έχει κάποιες ίνες, αλλά δεν είναι κάτι που πραγματικά μας στεναχωρεί. Και μετά πρέπει να καθαρίζω όλα αυτά τα κομμάτια που βλέπω τα λευκά από τις ίνες. Αλλά θα χάσετε πάρα πολύ από το κρέας και είναι κάτι που δεν θέλω ούτε κι εγώ ούτε κι εσείς. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι με το χέρι σας, οποιαδήποτε ίνα φεύγει με το χέρι σας εδώ πέρα, να τη βγάλετε και οτιδήποτε άλλο μένει, καλύτερα να τα αφήσετε γιατί ουσιαστικά θα χάσετε το μισό ψαρονέφρι και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Okay? Λοιπόν, τώρα, το μόνο που χρειαζόμαστε στο ψαρονέφρι είναι λίγο λάδι. Λοιπόν, αλάτι. Μην το λυπηθείτε, είναι ένα ψαχνό κρέας, οπότε χρειάζεται λίγο βοήθεια με τα καρικεύματα. Πιπέρι. Ανακάτεμα καλό, εδώ. Και όπως βλέπετε, αυτό έχει το παραφύλετο, αυτό δεν έχει το παραφύλετο. Κάντε ό,τι θέλετε, δεν τρέχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, έτσι όπως είναι στο καυτό τηγάνι,
ρίχνω το ένα ψαρονέφρι, ρίχνω και το άλλο ψαρονέφρι και ρίχνω και το παραφύλλωτο γιατί είναι ο μεζές του Γιώργου, του φίλου μου. Λοιπόν, εδώ πέρα και πάμε να σοτάρουμε, να κάνουμε ωραίο και σεξι το ψαρονέφρι γύρω-γύρω. Έχω λίγο δονδρολίμανο και λίγο σκόρδο. Στην άκρη εδώ του τηγανιού θα προσθέσω λίγο λαδάκι και θα προσθέσω μέσα το δονδρολίμανο και το σκόρδο να αρχίζει να αρωματίζει το λάδι. Τα-τα-ν! Και κοιτάξτε εδώ. Το τέλειο χρώμα μόλις σε δευτερόλεπτα. Ψαρονέφρι εδώ πέρα το παραφύλλεται, το βλέπετε. Καλά θα γίνει αυτό σε ένας μεζές. Λοιπόν, όπως βλέπετε δίπλα το τσάτνεϊ μου έχει αρχίσει να παίρνει βράση. Και όσο παίρνει βράση, τι γίνεται, βγάζει ακόμα περισσότερη υγρασία. Το βλέπεις. Υπάρχει ένα σημείο που θα αυξηθεί κι άλλο η υγρασία και μετά θα αρχίζει να συμπυκνώνεται. Τώρα, το ψαρονέφρι μας είναι σχεδόν τέλειο. Κοιτάξτε εδώ, έχει πάρει ωραίο χρώμα. Και τώρα αυτό που θέλουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε υλικά που ούτως ή αλλιώς χρησιμοποιήσαμε και στο τσάτνι. Θέλουμε να γλασάρουμε, να κάνουμε σεξι το ψαρονέφρι μας και το μόνο πράγμα που θα ρίξω το τηγάνι εκτός φωτιάς είναι λίγο κρέμα βαλσάμικο με ρόδι πάνω ζαφυρόπουλο. Οπότε βγάζω από τη φωτιά, εκτός φωτιάς, θα προσθέσω περίπου 3 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσάμικο, εδώ, και αυτό που θα κάνω είναι απλά να ανακατέψω το ψαρονέφρι μου. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Αυτό εδώ είναι για εμένα. Αυτό εδώ είναι για το φούρνο. Και έτσι όπως είναι στο φούρνο, στους 180 βαθμούς, για 12 περίπου με 15 λεπτάκια. Δεν θέλουμε να παραψήσουμε το ψαρονέφρι, θέλουμε ίσα ίσα να ψηθεί στο κέντρο. Είναι αρκετά μεγάλα αυτά τα ψαρονέφρια, οπότε θέλουν 12 με 15. Αν είναι μικρότερα, θέλουν περίπου 8 με 10 λεπτάκια. Οπότε, σε 15 λεπτάκια το ψαρονέφρι μου θα είναι έτοιμο. Σε 15 με 20 λεπτάκια θα είναι έτοιμο και το τσάτνι. Όλα μαζί θα τα σερβίρω για να σας δείξω πόσο ωραίο πιάτο θα βγει. Το ψαρονέφρι μας είναι έτοιμο. Βγάζουμε το φούρνο εδώ. Και ως γνωστόν, τι πρέπει να κάνουμε πάντα μα πάντα, να αφήνουμε το κρέας μας να ξεκουραστεί. Το τσάτνι μας είναι έτοιμο. Σωστά. Πώς σου φαίνεται? Κοίτα εδώ. Η σύσταση που πρέπει να έχει είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα. Είναι φανταστικό. Το κρεμμύδι έχει καραμελώσει μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Παναγία μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπου και να βάλεις αυτό το τσάτνι, το μόνο που θα κάνεις είναι το πιο νόστιμο φαγητό. Σε ρύζι σκέτο, νόστιμο φαγητό. Σε πληγούρι σκέτο, νόστιμο φαγητό. Μαζί με λαχανικά, νόστιμο φαγητό. Τι θες να πεις? Άντε, έλα. 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 Έλα πραγματικά, γιατί αξίζει να το δοκιμάσεις. Συνδυαστικά πάντα τρώγεται με κάτι άλλο. Σκέψου το συνδυαστικά μαζί με το χοιρινό τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να το πούμε σεμινά. Έκρηξη. Exotic, χαμός. Πρώτη φορά χρησιμοποιείς άλλη λέξη από το ωραίο. Παθαίνω. Α, ωραίος. Τέλεια. Λοιπόν. Τσάτνεϊ έτοιμο. Το ψαρονέφρι μας έτοιμο. Έχω ετοιμάσει και λίγο πληγουράκι εδώ πέρα. Να το κάνουμε λίγο healthy το φαγητό μας. Σε περίπτωση που θέλετε να δείτε πώς μπορείτε να φτιάξετε πληγούρι στο σπίτι, έχουμε βιντεάκι στο YouTube πώς φτιάχνουμε το πληγουράκι μας. Να βάλω πολύ λίγο. Πολύ. Αρκετό θα βάλω. Το πληγούρι, σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, θεωρείται ότι από αυτούς τους υδατάνθρακες που μπορούμε να πάρουμε και να βράσουμε στο σπίτι, ότι είναι ο καλύτερος. Είναι ακόμα καλύτερος και από το ρύζι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κόψουμε το ψαρονέφρι μας, γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ωραίος. Δεν υπάρχει. Θα κάνουμε κάτι τσιμπούσια σήμερα. Ανάθεμά σε, είχε και στο χωριό σου τα γιάτα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα το κόψω τα γιάτα. Εδώ. Βλέπετε το τέλειο pink χρώμα. Γιατί δεν βγάζει ζουμιά? Γιατί αφήσαμε να ξεκουραστεί. Γιατί έχει αυτό το υπέροχο χρώμα σε όλο το ψαρονέφρι? Γιατί το ψήσαμε σωστά, γιατί ξέρουμε τι κάνουμε. Λοιπόν, αυτό το αφήνω στην άκρη και θα πάρω εδώ πέρα ωραία αυτά τα κομμάτια εδώ. Τα γιάτα, όπως βλέπετε. Παναγία μου. Πάνω από το πληγούρι. Εδώ. Τώρα αξίζει πραγματικά να έρθετε να δοκιμάσετε. Το κρέας, κοιτάξτε εδώ, το κρέας δεν χρειάζεται καν μαχαίρι, γιατί το έχουμε ψήσει σωστά. Απλά διαλύεται, γίνεται κομμάτια. Έλα εδώ, έλα, 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 έλα.
Ωραία. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Θα δοκιμάσεις ένα σκέτο. Ορίστε. Ευχαριστώ. Και περίμενε. Α, το κόψες μισό. Ναι. Περίμενε, περίμενε. Αφήσουμε και για τους άλλους. Περίμενε, περίμενε. Και θα δοκιμάσεις ένα με τσάτνι. Τι θες? Α, και την πετσέτα μου. Έφυγες. Είναι πολύ καλό. Νομίζω ότι πρέπει και στον άδικο να έρθει. Όχι, όχι, άστον, γιατί δεν έχουμε άλλες κάμερες. Αυτές είναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σερβίρω το τσάτνι πάνω από το χοιρινό μου, εδώ. Μην το λυπηθείτε. Εδώ, Παναγία μου, το τσάτνι είναι spicy όσο πρέπει, είναι γλυκό όσο πρέπει, ξινό όσο πρέπει, τα έχει όλα όσο πρέπει. Θα ρίξω ίσα-ίσα λίγα μυρωδικά από πάνω. Βάλαμε δεδρολίβανο, οπότε γιατί όχι. Να μην κάνουμε έτσι λίγο πιο όμορφο το πιάτο μας, εδώ. Δεν υπάρχει, ειλικρινά δεν υπάρχει. Και αυτό που θα κάνω είναι, επειδή δεν έχουμε βάλει καθόλου λαδάκι στη συνταγή μας, λίγο φρέσκο ελαιόλαδο, ελληνικό από πάνω και λίγο πιπέρι. Για το ψαρονέφρι με τσάτνεϊ ανανά. Φτιάχνουμε πρώτα το τσάτνεϊ. Βάζουμε σε ένα βαθύ τηγάνι το νερό, τη ζάχαρη, την πιπεριά τσίλι, τον κουρκουμά, το κάρι, το κάρδαμο, το στικ κανέλας, το κρεμμύδι ψιλοκομμένο και την κρέμα βαλσάμικο. Κόβουμε τις άκρες του ανανά και στη συνέχεια κόβουμε κάθε τα περιμετρικά τυφλούδα. Έπειτα, κόβουμε τη σάρκα εξωτερικά σε διαγώνιες λωρίδες και αφαιρούμε τα μαύρα στίγματα. Κόβουμε τον ανανά στη μέση σε 4 κομμάτια, αφαιρούμε το κεντρικό κοτσάνι και τον κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Τα προσθέτουμε στο τηγάνι, ρίχνουμε αλάτι και σιγοβράζουμε για περίπου 15 λεπτά. Κόβουμε το παραφύλλετο και αφαιρούμε τις ίνες από το ψαρονέφρι, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και το σοτάρουμε σε ένα καυτό τηγάνι. Προσθέτουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο, το δεντρολίβανο, το σκόρδο και το αφήνουμε να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Αφαιρούμε από τη φωτιά, ρίχνουμε την κρέμα βαλσάμικο και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια μεταφέρουμε το ψαρονέφρι σε ένα ταψί με σχάρα και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 12 με 15 λεπτά. Αφού ψηθεί, αφήνουμε το κρέας να ξεκουραστεί και το κόβουμε σε κομμάτια. Βάζουμε σε ένα πιάτο το πλιγούρι, προσθέτουμε από πάνω το ψαρονέφρι και το τσάτνεϊ ανανά, γαρνίρουμε με δυόσμο και δεντρολίβανο, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, πιπέρι και σερβίρουμε. Εγώ είμαι εδώ, εσείς είστε εκεί, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά θα το ευχαριστηθώ μόνος μου. Αλλά νομίζω ότι σε 15 λεπτά μπορείτε να μου φτιάξετε όλοι σας.